τηλεόραση, τηλεοπτικά. Α, τώρα θα τα πούμε αυτά. Ναι. Α, πάμε στην κόρη, γιατί κοιτάω εσένα. Κόρη μου, πού είσαι, κόρη? Δεν με ειδοποιούν ότι έχεις πάει στο κοντρόλ. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Καλά είμαστε. Εσύ? Καλά είμαι. Ξεκουράστηκες που έχασες την ώρα ή... Ω, μια χαρά, όλα καλά. Μπράβο, και σας έχω φέρει και ωραίο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε προς Σοφία Χατζημαντελή. Όχι. Αυτό το γιατί είναι φίλες τώρα, κολλητές. Λοιπόν, πάμε στη Φάρμα και στο Star. Επιστρέφει λοιπόν το αγαπημένο reality στο Star και εγώ σας έχω τον παρουσιαστή. Α. Φυσικά και δεν θα σας το πω τόσο εύκολα, γιατί θέλω να δω τι μπορεί να φαντάζεστε εσείς. Ο Σάκης ήταν στον Αντένα. Συγγνώμη, να πω κάτι εγώ, γιατί από ό,τι θυμάμαι, όσο ήμουν στον Αντένα υπήρχε η Φάρμα και δεν ήταν ότι είχε πάει και τόσο, δηλαδή δεν είχε κάνει τα τρελά νούμερα. Η πρώτη σεζόν είχε πάει ικανοποιητικά, η δεύτερη δεν είχε πάει. Η Φάρμα γενικώ το πάλευα. Και με τον καιρό είχαν πρόβλημα γι' αυτό. Δηλαδή δεν τους είχε καταστρέψει και η Φάρμα, είχαν περάσει πολλά. Τόσο πολύ άρεσε και θέλουν να το επαναλάβουν. Δεν είναι κακό project η Φάρμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάποια project πλέον, επειδή έχει εξελιχθεί και η τηλεόραση. Υπάρχουν πάρα πολλά project παγκοσμίως που μπορείς να πάρεις. Αυτό είναι ένα πολύ παλιό project. Ναι. Εμένα σαν project μου αρέσει. Και το πρόβλημά μου πάντα με τα reality είναι ότι οι παίκτες που μπαίνουν εκεί είναι υποψιασμένοι. Δεν δίνουν εκείνη τη χαρά που δίνανε οι παλιότεροι παίκτες, που ήταν χαλαροί, ήταν αυτός τους. Τώρα πάνε λίγο όλοι με ρολάκια. Εσύ θα πήγαινες Φάρμα. Ναι, θα πουλάω ψάρια του βούνου. Από την άλλη, πιστεύω σε, σαν reality, οκ, okay, εντάξει, το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε, είναι λίγο... Μπορεί να είναι ίσως και λίγο διαφορετικό, αλλά σαν Φάρμα, δηλαδή, θα μου άρεσε δηλαδή, να μπω μέσα. Δηλαδή, γενικά το έχω πάρα εμένα πολύ. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει, γιατί σε βάζει να εμπλακείς με τα ζωάκια, με τη φύση, με τα φυτά που καλλιεργεί. Και όντως, Μαρία, θα παίξει ρόλο. Θα πάρουν τελικά μόνο celebrities, γιατί στην προηγούμενη είχαμε ένα μίξ. Ναι. Είχε και διάσημους, είχε και άσημους. Και στις δύο Φάρμες. Ναι, τώρα... Αντένα. Τώρα λοιπόν θα είναι μάλλον και celebrities. Από όσο ξέρουμε το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχει και celebrities αλλά και κανονικούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Και ο παρουσιαστής θα είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Αυτό σκέφτηκα όταν το έλεγες. Γιατί λέω, έφυγε από τον Αντένα, θα πάει στο Star. Το Star στην ψυχαγωγία. Τον στηρίζει τον Πέτρο πάρα πολύ. Αν του πάει καλά. Και ο τρόπος σκίζει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και αλλά και έχει... απ' την άλλη δεν έχει και άλλον άντρα. Έπρεπε να πάρει άλλον άντρα απ' έξω. Μήπως πήγε ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου για αυτό το πράγμα. Μαζί είναι. Και πυροδοτήθηκαν οι φήμες. Αυτό που λέγαμε ότι κάνανε ραντεβού με το Στάρ για το πρωινό και το κανάλι το διέψευσε. Μπορεί να πήγαν εκεί ως ζευγάρι για να συμμετέχουν στη Φάρμα. Έγκυρες... Πότε θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσει με τη νέα σεζόν. Δηλαδή από Σεπτέμβριο, μάλλον το πρώτο μισό της σεζόν θα το δούμε στον αέρα. Κρύο. Θα είναι καλός ο χειμώνας. Ναι, θα είναι έντονος. Έγκυρες πληροφορίες λοιπόν θέλουν τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Φυσικά το ρεπορτάζ εδώ είναι, αν αλλάξει κάτι. Μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε. Γενικά ό,τι project υπάρχει, το δίνουν. Ναι, και στο Asia Express τον είχαμε δει.